Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να ενημερώσουμε το κυπριακό λαό και την επιχειρηματικότητα για το πρόβλημα το μεγάλο που έχει προκύψει όχι μόνο φέτος, αλλά και την περσινή σεζόν, όπου μέχρι αυτή τη στιγμή όλη η επιχειρηματικότητα έχει κάνει υπομονή έτσι ώστε να περάσουμε στην απέναντι όχθη, στην απέναντι πλευρά, με ό,τι αυτό συνεπάγει. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής και περιθώρια, έτσι ώστε η εμπορικότητα, τα καταστήματά μας, να λέγονται ότι βρίσκονται ανοιχτά, αλλά επί της ουσίας τα καταστήματα να είναι κλειστά. Η υποχρέωσή μας είναι να διαφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον brand name της Κέρκυρας και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να θυμίσω ότι η Κέρκυρα φημίζεται για τα αξιοθέατά της, τον πολιτισμό της, τη φιλοξενία της, την ασφάλειά της. Άρα, εμείς λέμε ναι στην επανακίνηση της κρουαζιέρας και στις εταιρείες με ασφάλεια και ελεύθερη μετακίνηση επισκεπτών στην πόλη μας και στην αγορά μας. Αυτό είναι η μία πλευρά του ζητήματος και θα μεταφερθούμε απευθείας τώρα στο καυτό ζήτημα. Έως τώρα βλέπουμε όπως λειτουργεί και όπως έχουν θέσει οι εταιρείες τα πρωτόκολλα προστασίας για τους πελάτες τους, δεν θα υπάρχει κανένα όφελος οικονομικό για το τόπο μας, για το νησί μας και για την οικονομία μας. Όπως είπε και ο κ. Ζακίδης, πράγματι διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη και με μεγάλες ανοχές που έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι οι κρουαζιέρες μέχρι αυτή τη στιγμή λειτουργούν με το σύστημα BAB, η νος ασφαλή φούσκα. Η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από τον κατευθυνόμενο τουρισμό σε συγκεκριμένα καταστήματα και χώρους, αγνοώντας την πλειοψηφία των υπολείπων καταστημάτων και της οικονομίας της Κέρκυρας. Δηλώνουμε σε όλους τους υπεύθυνους. Δηλώνουμε σε όλες τις εταιρείες των κρουαζιεροπλοίων και σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον από εδώ και στο εξής την κατευθυνόμενη κρουαζιέρα. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο κάθε επιχειρηματίας του νησιού μας, να δώσουν λύση εδώ και τώρα, σήμερα, διαφορετικά. Αυτοί οι ίδιοι θα είναι και οι υπεύθυνοι που θα μας οδηγήσουν σε κινητοποιήσεις τις προσεχές μέρες. Δεν υπάρχουν άλλες ανοχές και άλλες αντοχές για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα του νησιού μας. Προερχόμαστε από ένα βαρύ χειμώνα, από ένα μεγάλο όγκο χρεών που έχει δημιουργήσει η πανδημία και η πολιτεία μέχρι αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει κάνει είναι να μας έχει δώσει ασπιρίνες αντί για αντιβίωση. Ζητάμε από την κυβέρνηση και όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Καλούμε και τους τρεις βουλευτές της Κέρκυρας, τον κύριο Γκίγκα, τον κύριο Μπιάνκη, τον κύριο Αδρονίτη. Να σκύψουν πάνω στο θέμα και να δώσουν άμεση λύση. Ζητάμε επίσης από την κυρία Δήμαρχος και την κυρία Περιφερειάρχη και όλους τους τοπικούς και όλη την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς επίσης και από τους δημάρχους Νοτίας και Βόρειας Κέρκυρας. Επίσης, από τον Όλκε, ο οποίος όλοι είναι η πύλη εισόδου και έχει τη δυνατότητα να επέμβει πάνω στο θέμα μας και να δώσει λύσεις όπως αυτή τη στιγμή δίνει λύσεις η πύλη εισόδου του αεροδρομίου. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε κάποιες κινητοποιήσεις για την επιβίωση των οικογενειών μας και των επιχειρήσεων μας. Ευχαριστώ πολύ.